Ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του ΑΠΙΘΗΤΑ χαιρετίζει τη σημερινή πρωτοβουλία του ΕΣΔΕ, όπως και τα μεγάλα επαξεργαλητήρια των φοιτητών μας τις τελευταίες 6 εβδομάδες και ιδιαίτερα το μεγαλειώδες πανελλαδικό φοιτητικό συλλαγητήριο της 5ης 8 Δευτέρου στην Αθήνα. Χαιρετίζουμε τις σημαντικότερες και ζωντανές συνελεύσεις των φοιτητικών συλλόγων και τις κάθε είδους κινητοποιήσεις που αποφασισμένοι συλλογικά και οργανωμένα υλοποιούν. Δεκάδες χιλιάδες φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα έχουν στείλει ξεκάθαρο μήνυμα. Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η κυβέρνηση, αρνούμενη να αποδεχθεί ότι οι σχεδιασμοί της έχουν απορριφθεί από την πλειοψηφία της κοινωνίας, έθεσε στη διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων και οι μάσκες έπεσαν. Μέσα στα 28 άρθρα του 4ου μέρους, η κυβέρνηση έχει κουρελιάσει στην κυριολεξία το άρθρο 16 του Συντάγματος. Να σημειώσουμε εδώ ότι όταν εκατοντάδες σωματεία του Δημοσίου ζητούσαμε τη μονιμοποίηση των χιλιάδων συμβασιούχων εργαζομένων του Δημοσίου και των Πανεπιστημίων, κόντερα στην πρόβλεψη της σχετικής παραγράφου του άρθρου 103 του Συντάγματος, τότε το Σύνταγμα και για τις προηγούμενες κυβερνήσεις και για αυτή είναι ιερό και παραβίαστο. Μόνο όταν τα κέρδη για τους επιχειρηματικούς ομίλους είναι αρκετά μεγάλα, τότε και τα συντάγματα γίνονται κουρέλι και κάθε άλλο ιερό και όσιο. Και για αυτή και για τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Το νομοσχέδιο θεωρούμε ότι είναι χειρότερο και από ό,τι μας περιμέναμε. Μας έλεγαν ότι θα πρόκειται για μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Αυτοί οι ισχυρισμοί έπεσαν στο κενό. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού δίνονται να ιδρύουν παρακτήματα στην Ελλάδα μέσω franchising. Με λίγα λόγια, ξεκαθαρίζει την ελληνική αγορά ανώτα της εκπαίδευσης, άνοιξε και περιμένει οποιοδήποτε ιδιωτικό και κερδοσκοπικό ίδρυμα του εξωτερικού. Από το 35% των κερδών, το 5% πηγαίνει για υποτροφίες, που να ήταν και κερδοσκοπικά. Για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, μας έλεγαν μάλλον ότι θα ισχύει ειδική βάση εισαγωγής για όλους τους φοιτητές και των μη κρατικών πανεπιστημίων και των δημόσιων πανεπιστημίων. Όμως εδώ φαίνεται ότι για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών θα ισχύει ειδική βάση εισαγωγής και επιπλέον σύμφωνα με νέες εξαγγελίες θα μετράνε και όλα τα μαθήματα του πολιτηρίου. Τα φροντιστήρια θα γίνουν ακόμη πιο επιτακτικά για ακόμη περισσότερα μαθήματα. Η ταξική φραγμή θα υψώνεται όλο ένα ψηλότερη. Για τους υποψήφιους όμως των ιδιωτικών πανεπιστημίων, στην ουσία θα υπάρχει μόνο ελάχιστη βάση πληρωμής. Υπόθηκαν πολλά για αυτό το ζήτημα. Τι χρειάζεται για να περάσει ένα στην Ιατρική Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, 18.800 μόρια, και σε ένα αντίστοιχο τμήμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων θα χρειάζονται 120.000 ευρώ για δίδακτρα, καταρχήν, ένα για πολιτήριο και 10.000 μόρια περίπου. Στα ιδιωτικά πανεπιστήμια επίσης θα μπαίνουν και οι μαθητές κάποιοι των λεγόμενων διεθνών απολυτηρίων, τα οποία αφορούν πολύ λίγα μαθήματα στο πρόγραμμά τους και είναι επιπληρωμή, είναι διαθέσιμα σε ιδιωτικά σχολεία και μάλιστα ούτε καν σε όλα αυτά. Σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση και ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, για την οποία κόμπαζε η κυβέρνηση, σωστά είχαμε προβλέψει ότι καμία απάντηση δεν θα έφερνε το νέο νομοσχέδιο, καμία πρόβλεψη για αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, καμία πρόβλεψη για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, καμία πρόβλεψη για ενίσχυση της φοιτητικής μέρημνας. Το μόνο που φέρνει το νέο νομοσχέδιο για τα δημόσια πανεπιστήμια είναι η γενίκευση διδάκτρων και στα προπτυχιακά, ενώ αυξάνει το ποσοστό της κρατικής χρηματοδότησης που θα εξαρτάται από την αξιολόγηση. Δηλαδή από τους δείκτες επιχειρηματικής λειτουργίας των πανεπιστημίων που πάει από το 20 στο 30%, ενώ μειώνεται από το 80 στο 70% η χρηματοδότηση που εξαρτάται από τις πραγματικές ανάγκες των ιδρυμάτων. Σαν διοικητική πάλι λοιπόν δεν έχουμε να περιμένουμε και πολλά. Εάν το 2009 ήμασταν περίπου στους 1.200 στο ΑΠΙΘΗΤΑ και σήμερα είμαστε γύρω στους 550, αυτή η υποβάθμιση δεν θα ανασκεφθεί, αλλά θα ενισχυθεί καθώς το Δημόσιο Πανεπιστήμιο θα έχει να ανταγωνιστεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και στο θέμα αυτό της επιχειρηματικής λειτουργίας και της πίεσης των εξόδων. Συνάδελφοι, συναδέλφες, φίλοι και φίλες, όλο το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση χρησιμοποίησε όλους τους τρόπους για να κάμψει τις αντιδράσεις των φοιτητών, των δασκάλων τους, των εργαζομένων στα πανεπιστήμια, των μαθητών, των γονιών τους, των εργαζομένων.
με συκοφαντίες ψέματα, εκβιασμούς, απειλές, καταφεύγει στον αυταρχισμό και την νόμιμη καταστολή, στέλνοντας κάθε τρεις και λίγο τις δυνάμεις των ΜΑΤ και τους εισαγγελείς, τους φοιτητές και στους εργαζόμενους που αγωνίζονται. Καταγγέλνουμε την εισβολή των δυνάμεων των ΜΑΤ και στον χώρο της νομικής σήμερα και όλες αυτές τις μέρες στο Απιθύταν, στη νομική του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου στην Κομωτινή, την αναστολή της σύμβασης του συναδέλφου μου μέλους του Κεντρικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας. Αυτή είναι η απάντηση της κυβέρνησης απέναντι στους φοιτητές που διεκδικούν το αυτονόητο και στους εργαζόμενους των πανεπιστημίων, σε αυτούς που παλεύουν για δημόσιες και δωρεάν σπουδές για πτυχία με αξία. Ούτε οι φοιτητές, ούτε οι εργαζόμενοι εγκληματίες. Εγκληματική είναι η πολιτική της κυβέρνησης. Οι εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια παίρνουν με δύναμη από τους χιλιάδες φοιτητές και μαθητές που είναι στον δρόμο, αλλά και από τους αγρότες που έχουν στήσει μπλόκο με βρακτές όλη τη χώρα, από όλους τους εργαζόμενους που αγωνίζονται και δεν το βάζουν κάτω. Οι κινητοποιήσεις αυτές μπορούν και πρέπει να ενωθούν σε ένα μεγάλο αγωνιστικό μέτωπο για το δικαίωμα στην παιδεία, την εργασία, την αξιοπρεπή ζωή, με κεντρικό σταθμό τη μεγάλη πανελλαδική απεργία στις 28 Φλεβάρι. Διεκδικούμε να μην κατατεθεί στη Βουλή το αντιδραστικό νομοσχέδιο, όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ως την παράκαμψη του άρθρου 16. Αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν σύγχρονες σπουδές, όχι στην υποβάθμιση των πτυχίων, γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τα πανεπιστήμια, μόνο και σταθερή δουλειά για όλους τους συναδέλφους μας. Καλούμε η Ομοσπονδία του Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μαζική ο σύλλογός μας, καλεί τους συναδέλφους μας τα συλλαλητήρια που έχουν εξαγγείλει για τις 22 Φλεβάρι οι φοιτητές. Στις 28 Φεβρουαρίου συμμετέχουμε στη μεγάλη πανελλαδική απεργία και έχει εξαγγελθεί από την Ομοσπονδία μας και 24 ώρη απεργία με την κατάθεση του νομοσχεδίου.